Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Νίκο Βασιλάκο. Καλώς ήρθες, Νίκο, δημοσιογράφος τεχνολογίας και έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Σε καλωσορίζουμε στο στούντιο. Δύσκολες ημέρες, δύσκολες συγκυρίες. Αλλά εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και θέλουμε εδώ και να. Και θα είμαστε εδώ να εδραιώσουμε μια συνεργασία για όλα αυτά που μας απασχολούν στον ψηφιακό κόσμο. Πριν από όλη τη θεματολογία όμως, έτσι που σκεφτόμαστε και συζητάμε και χαιρόμαστε, επειδή είσαι και εσύ πολύ ευαισθητοποιημένος, η τεχνολογία βοηθάει αυτές τις καταστάσεις. Άκουσες με τι σπαραγμό μιλούσαν και οι δύο καλεσμένοι μας για να επικοινωνήσουμε δικούς τους ανθρώπους μέσα από το κινητό που έχεις μπροστά σου. Καταρχάς ενεργοποιήθηκαν όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Όλα. Υποστήριξαν. Γονάτισε το Twitter, ζορίστηκε πάρα πολύ. Είπαν ότι υπήρξε παρέμβαση, δεν υπήρξε μόνο παρέμβαση, ή αν υπήρξε ήταν πολύ μικρή. Αυτό που έγινε ήταν ότι όλα πιέστηκαν γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα. Η έκκληση που έκανε το τουρκικό κράτος ήταν να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα. Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί δεν μπόρεσε να σηκώσει το δίκτυο, την ανάγκη επικοινωνίας που υπήρχε. Απίστευτο, και τον κόσμο που κάτω από τα χαλάσματα. Και δεν ήταν το ίδιο με την Ουκρανία. Ήταν πολύ. Άλλο όγκο, άλλα τα δεδομένα, άλλη κατάσταση. Και το βασικό είναι ότι αν είχαμε εκεί, για να πούμε και αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, Έλσα, αν είχαμε εκεί 5G, δεν θα είχαμε προβλήματα. Άκουσες τι είπε ο καλεσμένος μας, πώς έφυγε ο φίλος του από τη ζωή και τον έπιασε ναι, τα δάκρυα. Μα τα είδαμε όλα τα βίντεο, μαζί τα είδαμε. Υπάρχουν στο ίντερνετ τα βίντεο. Ο κόσμος ακόμα είναι στα χαλάσματα. Εγώ δεν μπορώ να τα δω αυτά τα βίντεο. Προσπαθεί να επικοινωνήσει. Έτσι. Το θέμα είναι να δούμε με την τεχνολογία και τη δύναμή της, γιατί υπάρχουν αμερικανικά ρομπότ τα οποία τρέχουν στα χαλάσματα. Αυτά δεν ήρθαν όμως. Γιατί το ένα ζήτημα είναι να υπάρχει τεχνολογία. Το δεύτερο ζήτημα είναι το κράτος, αντί να αγοράζει οπλικά συστήματα, να αγοράζει συστήματα για τους ανθρώπους και την προστασία από μεγάλες καταστροφές. Άρα, αν αυτή η περιοχή είχε 5G, θα μπορούσαν να μπουν μέσα και ρομπότ και να σώσουν και άλλες ζωές. Ακόμη και αυτές που δεν μπορούσαν να σώσουν οι άνθρωποι. Καταρχάς, δεν θα είχαμε διακοπή στα τηλεφωνικά δίκτυα. Δεν θα είχαμε προβλήματα έβρεσης. Δεν θα είχαμε θέμα, γιατί τώρα οι διασώστες πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Καταλαβαίνουμε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι το κατεξοχήν εργαλείο. Ποιος να το μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο. Όλοι πρέπει να το χρησιμοποιούν, γιατί είναι σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο εύρος. Και να πω και το εξής. Ας είχαμε όλοι προνοήσει και ας είχαμε στις συσκευές μας μία εφαρμογή. Προειδοποίησης για το σεισμό. Εγώ δεν έχω. Υπάρχει μία εκπληκτική από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, για δωρεάν, δούμε, γιατί λοιπόν. Ό,τι θα λέμε εμείς κάθε εβδομάδα θα είναι θα τελείως δωρεάν. Κιόλας, ναι. Ναι. Ωραία. Μπορεί λοιπόν να το χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης, να το έχει στο κινητό του και τι να κάνει με αυτό. Αυτή είναι που βλέπουμε. My Shake. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την εφαρμογή για να τη χρησιμοποιούμε. Δωρεάν, διότι κατεβάστε την όσο το ακούτε, ούτε εγώ την έχω. Αυτή η εφαρμογή σε προειδοποιεί ότι γίνεται ένας σεισμός. Και θα πείτε, καλά ρε Νίκο, καλά ρε Έλσα, πώς με προειδοποιείς. Σου στέλνει μήνυμα. Γιατί είναι αυτό σημαντικό. Όπως το 112 που το έχουμε συνηθίσει, γιατί με το 112 έχουμε εξοικειωθεί το μήνυμα. Ναι, εντάξει. Πρόσεξε όμως, είσαι στην Καβάλα. Ο σεισμός είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η προειδοποίηση στην Καβάλα ότι έρχεται σεισμός, ότι είναι μεγάλης ισχύος, σου δίνει τα δευτερόλεπτα χρόνο που χρειάζεσαι για να μπορέσει να λάβεις τα μέτρα σου και να προφυλαχθείς. Αλλιώς δεν έχεις καθόλου χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό είναι αδύνατον. Δηλαδή, τι στόχο έχουμε να κάνουμε? Να έχουμε την εφαρμογή, να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή, να τη βάζουμε να μας ενημερώνει στο κινητό η εφαρμογή και να είμαστε σε εγρήγορση και να ξέρουμε ότι όταν έρχεται προειδοποίηση για σεισμό, προστατευόμαστε. Δηλαδή, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε τη ζωή μας και των ανθρώπων που αγαπούμε. Εγώ θα την κατεβάσω την εφαρμογή πάντως. Δεν το ήξερα, έτσι. Ενώ τόσα πράγματα είναι καθημερινά ψάχνουμε. Να σου πω και κάτι, ότι κατεβάζοντας την εφαρμογή βοηθάς το έργο του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, διότι το κινητό σου γίνεται πομπός για να ελέγχει σεισμική δραστηριότητα. Πλέον τα κινητά όλα έχουν γυροσκόπια. Με το που υπάρχει δόνηση, έρχεται στο γυροσκόπιο του κινητού και ενημερώνει όλα τον φορέα που αυτά, έχει. Βέβαια, το ενημερώνει και έτσι μπορεί και ο χρήστης είναι ενημερωμένος. Μάλιστα, άρα 5G το μέλλον για αυτά, για τις φυσικές καταστροφές. Ναι, ας μην είμαστε αρνητικοί με την τεχνολογία. Συν κάποιες ειδικές εφαρμογές. Ναι, και ας μην τη φοβόμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Τις επόμενες μέρες θα δούμε βέβαια, γιατί τώρα το ζητούμενο είναι πώς θα συντονιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια. Άκουγες τις εκκλήσεις κατέρωθαν και για τις δύο χώρες. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθεί αυτό και πώς μπορεί και εκεί να γίνει συντονισμένο, όπως είχε γίνει και στην Ουκρανία. Και ήταν πολύ θετικό αυτό. Εδώ έρχεται μια ελληνική επένδυση να λύσει τα προβλήματα. Πώς? Υπάρχει το Rescue, το οποίο ενεργοποιήθηκε. Μετά το Rescue, έρχεται ο στόλος της Aegean μέσω του Rescue που θα μεταφέρει όλα τα, την ανθρωπιστική βοήθεια. Και σου λέει ότι το υπόλοιπο 25% που δεν πληρώνεται από το Rescue θα το βάλει χορηγία και δωρεά η Aegean για να βοηθήσει τους πληγέντες από το σταθμό, από τον σεισμό. Σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που ονομάζεται Aegean, δείτε το συμβολισμό, θα πάει μέσα στα βάθη της Ανατολίας και θα βοηθήσει τους πληγέντες.
Άρα εδώ δηλαδή είναι και το. Έτσι θα λειτουργούν δηλαδή στο μέλλον αντίστοιχα. Τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, πώς αντιμετωπίζουμε σε διακρατικό ή πολιτικό επίπεδο. Τώρα πώς η τεχνολογία μπορεί να συντονίσει προσπάθειες που γίνονται από εταιρείες και πολίτες. Ναι, γιατί αυτό τώρα το ζητούμενο ποιο είναι, να φτάσει γρήγορα η βοήθεια. Πώς θα φτάσει γρήγορα η βοήθεια. Αυτό είναι το χάος το ζητούμενο. Οι ανταποκριτές της ΕΡΤ έλεγαν ότι τώρα οι δρόμοι είναι γεμάτοι με τα φορτηγά, οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, δεν είναι εύκολο να φτάσει. Η πρώτη βοήθεια που έχει φτάσει, βέβαια, είναι να φτάσει στους πληγέντες. Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες. Πάμε και στην επόμενη θεματολογία που είχαμε ετοιμάσει. Τι έχουμε φέρει, τι εκπληκτικό πράγμα θα δούμε τώρα. Λοιπόν, είναι το My Health. Δηλαδή, πλέον από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει μια εφαρμογή. Κάτσε, περίμενε, γιατί οι άνθρωποι μας ακούνε, ας πούμε, εμένα, η μαμά μου κτλ. Έχουν μάθει την Άιλι. Έχουμε την άλλη, έτσι το κατακτήσαμε αυτό. Ότι γίνονται όλα προϋπόθεση. Θέλω στο κινητό μου, ξέρεις, να μου περάσει αυτό, εκείνο το άμκα και αυτά. Με την άλλη το ζήσαμε, πέτυχε όλα καλά. Πού πάμε τώρα. Τώρα πας στην ηλεκτρονική λειτουργία η οποία σου δίνει τις βεβαιώσεις για ιατρικές εξετάσεις και για νοσηλεία, στα δίνει μέσω εφαρμογής. Εκεί μπορείς δηλαδή και έχεις στο κινητό σου όλη τη γραφειοκρατία που αλλιώς έπρεπε να πας να απασχολήσεις υπηρεσίες, να μιλήσεις με γιατρούς, να πας στο φαρμακοποιό, τα παραπεμπτικά και σιγά σιγά γίνεται το μεγάλο ψηφιακό όνειρο που ποιο είναι, είναι το να έχουμε τον ιατρικό φάκελο ασθενούς ηλεκτρονικό. Αυτό ήταν ζητούμενο όλων των νοσοκομείων. Ξέρεις, στο σπίτι μου ένα ράφι βιβλιοθήκης τεράστιο που έχουμε ιατρικά αρχεία. Σε λίγο όλο θα αυτό να θα υπάρχει ηλεκτρονικά. Δηλαδή, σε λίγο θα μπορείς να τα πετάξεις όλα. Σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα σε χαρτί. Θα μπορέσουν όλα να εξοικειωθούν και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας σε αυτά στα εδώ μπήκαν στην άλλη. Θα μου πεις, εδώ μπήκαν στην άλλη. Δεν θα μπουν στην εφαρμογή. Θα έχουμε δηλαδή στο κινητό σε αυτή την εφαρμογή όλα μας τα ιατρικά, τα τελευταία αρχεία αποτελέσματα εξετάσεων. Θα μπορούμε να έχουμε τα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά τη βεβαιώσεις, να τα έχει συγκεντρωμένα όλα και όταν πηγαίνεις σε ένα γιατρό, ο γιατρός να έχει ουσιαστικά επικοινωνία με όλο σου το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει με συναδέλφους, ειδικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που δεν είναι εύκολο να τους βρει. Τώρα, επειδή είχα και μία, είχαμε πολύ δύσκολη ημέρα ενώ εδώ με όλα αυτά που είδαμε, οι συνάδελφοι και μπροστά και πίσω από τις κάμερες, για να πάρουμε και μία ανάσα, να κάνω και λίγο χιούμορ δηλαδή εννοώ, γιατί και το χιούμορ μέσα στη ζωή είναι όπως και ο θάνατος. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες με τις σακουλίτσες. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Όλοι μας και εγώ ακόμη έχω τη σακούλα με τα χαρτιά μέσα, τις εξετάσεις, τα διαγνωστικά, τις ακτινογραφίες, τους υπέρ. Δεν θα χρειάζεται. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι σακουλίτσες στα χέρια μας. Όλα ψηφιακά. Γιατί δηλαδή πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, έχουν χάσει και αυτές τις σακουλίτσες και μετά έχουν χάσει όλο τους την ιατρική. Τον ιατρικό τους φάκελο. Τον ιατρικό και το ιστορικό. Ναι. Τώρα θα μπορούν μέσω της εφαρμογής να τα έχουν όλα στο κινητό τους. Πότε θα αρχίσει αυτή η εφαρμογή? Έχει ξεκινήσει ήδη. Μπορείτε να την κατεβάσετε ήδη. Όχι, το άκουσα ότι ξεκίνησε, ναι, αλλά εννοώ να λειτουργεί κανονικά, γιατί συνήθως στις αρχές πιλωτικά δεν γίνονται όλα. Εδώ το πιλωτικό. Ανακοίνωσε δηλαδή ο υπουργός, αλλά. Έδειξε ότι το πιλωτικό ξεπερνάει ό,τι πιστεύαμε και ό,τι ξέραμε ως πιλωτικό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, γραφόμαστε ήδη και αρχίζουμε και το χρησιμοποιούμε ήδη. Άρα μέχρι στιγμής δύο εφαρμογές, το My Health και το My Shake. My Shake. Και τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Κάτι πολύ αγαπημένο. Όπως? Θα μιλήσουμε για τσάντες. Α, ναι, για τις τσάντες, σωστά. Λοιπόν, πώς γίνεται ένας καλλιτέχνης στο Μανχάταν να πληρώσει 130.000 ευρώ πρόστιμο για δημιουργία μιας ψηφιακής τσάντας. Mm-hmm. Πήρε λοιπόν αυτός ο καλλιτέχνης μία γνωστή τσάντα. Και τη έβαλε γουνίτσα. Ναι. Επώνυμη, ναι. Και έβαλε ένα γουνάκι. Ναι, αυτό το γουνάκι το έβαλε ως φωτογραφία σε δημοπρασία και το πούλησε. Και έφτασε να το πουλάει πάνω από 40.000 ευρώ. Είναι η μετακατασκευή της τσάντας. Η εταιρεία του έκανε μήνυση. Δεν υπάρχει πήγε... αυτό εννοείς. Δεν υπάρχει. Αυτό, μέτα που λέμε, Άιλι. Πώς λέμε Άιλι στην αγοράση. Όπως άλλοι αγοράζουν Άιλι αμνημεία. Κάποιος λέει, του ανήκει ο πύργος του Άιφελ, Άιλι. Ναι, όμως, απλώς μπορεί να ανήκει σε έναν κάθε φορά. Και αυτή η τσάντα μπορεί να ανήκει πάντοτε σε έναν. Όχι σε παραπάνω. Τι σημαίνει όμως αυτή, εγώ δεν την καταλαβαίνω με είναι... όλα αυτά τον Άιλο κόσμο. Να θες να καταναλώνεις τον Άιλο κόσμο, αυτό δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι μια επένδυση που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα, το μοναδικό άειλο digital εικονίδιο εικόνα μιας τσάντας είναι αυτό που το κατέχει το μόνο τάδε. Η Έλσα, ναι. Μόνο ο Νίκος. Μάλιστα. Και τι κάνει, μπορεί και το δίνει σαν κληρονομιά στα παιδιά του και κάποια στιγμή το βγάζει δημοπρασία. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι με 45.000 δολάρια έκλεισε
η ψηφιακή εικόνα μιας τσάντας και αυτό σε έκανε 7. Φαντάσου, δηλαδή. Αυτό θέλει να πει. Ναι, πού θα φτάσει τα χρόνια. Ναι. Τώρα εδώ είναι λίγο μια άλλη τροπή. Δηλαδή, ενώ αρχικά μιλούσαμε πώς σώζει η τεχνολογία και το 5G τις ανθρώπινες ζωές και όλη αυτή η καταστροφή που βλέπουμε, που είδαμε, πώς θα βοηθούσε. Έχεις δίκιο. Τώρα πάμε εδώ σε έναν άλλον κόσμο, γιατί αυτό που λες, εντάξει, είναι κάτι περίεργο συνέβη. Στο μέλλον όμως, πώς θα αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με οικονομικές ισορροπίες και συγκέντρωση πλούτου και όλα αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη. Και ζούμε, κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό όμως. Υπάρχει μια μεγάλη επανάσταση. Η μεγάλη επανάσταση είναι, επανάσταση αυτή, είναι, τεχνολογική, είναι ότι αυτό που ξέραμε ως εμπόριο τέχνης αλλάζει, μεταστρέφεται. Και τι γίνεται? Γίνεται ένα εμπόριο φωτογραφιών που είναι digital. Οι digital φωτογραφίες λοιπόν... Τι αξία θα πάρουν στο μέλλον? Καταρχάς, όλες οι γκαλερί πρέπει να γυρίσουν στο digital και να κάνουν τέτοια πράγματα για να επιβιώσουν. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και την Τζοκόντα διαφορετική και αν υπάρχει digital, έτσι, μια μορφή. Έχει γίνει ήδη αυτό. Έχει, ναι, υπάρχει Τζοκόντα σε digital εκδοχή. Όχι, διαφορετική και σε από αυτή διαφορετική που από αυτή που ξέρουμε. Ναι. Ναι. Βέβαια, και την αγοράζεις κατά προτεραιότητα και αφού την αγοράσεις, μπορείς να τη βάλεις σε ένα χρηματιστήριο έργων τέχνης που ονομάζονται NFTs, τα οποία. Ναι, αγοράζουν ξέρετε, και πουλάνε όλοι. Το ξέρω, για να τα εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο τι είναι. Λοιπόν, και αυτά είναι σήμερα. Μη ανταλλάξιμα αντικείμενα. Το λέω πολύ απλά. Δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να το ανταλλάξει ο άλλος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δεύτερο, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτο, δεν μπορεί να κοπιαριστεί, δεν μπορεί να το κάνει κάποιος. Πώς το εξασφαλίζει αυτό? Υπάρχει ψηφιακή υπογραφή σε αυτόν που το έχει. Και μοναδική ψηφιακή υπογραφή από τον παραγωγό, τον καλλιτέχνη, στον αγοραστή, που είναι αυτός που αγαπάει ο εραστής της τέχνης. Ο εραστής της τέχνης λοιπόν έχει τη μοναδική υπογραφή και ο παραγωγός. Καλά, άντε και όλα αυτά όπως μας τα λες, Νίκο. Και αυτοί που τα μαζεύουν, οι συλλέκτες. Ένα έργο τέχνης είναι ωραίο. Αυτοί που έχουν μανία δηλαδή, που τα έχουν και στα σπίτια τους. Τα γνήσια έργα τέχνης εννοώ, να τα βλέπουν. Υπάρχουν, έχουν ειδικούς χώρους. Έχει μια μεγάλη οθόνη. Μπορεί να το δείξει. Μεγάλη οθόνη, τεράστια. Ναι, φαντάσου ότι αυτόν που είδαμε τον Προμηθέα λιόμενο, που βρέθηκε ενώ είχε χαθεί, τον έχει σε ψηφιακή μορφή, σε γιγαντοοθόνη, top ανάλυση, super ανάλυση, 4K, 8K, μέσα στο σαλόνι σου. Μάλιστα, λίγο τρομακτικό ακούγεται. Έρχεται όμως, έτσι είναι εδώ. Είναι το μέλλον, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα λέμε εγώ. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Εντάξει, σε ευχαριστούμε και χάρηκα που είδα και από κοντά στη Θεσσαλονίκη, άλλες φορές θα τα λέμε και στην Αθήνα. Από κάτω. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλοι.